Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα με διαφορετικές ηλικίες και στυλ ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Θα βρω κάτι που να μου αρέσει, γιατί είμαι και περίεργη εγώ στα ρούχα. Νομίζω ωραία θα περάσουμε. Θα πρέπει να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Μύκονος! Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το μπάτζετ που είναι συγκεκριμένο. Πώς το βλέπετε τώρα, δεν είναι βασίλισσα της σταφίδας? Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν τα απρόπτα. Και άμα δούμε και κανέναν που δεν συμπαθούμε. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Δεν θεωρώ ότι είσαι εντυπωσιακή, το θεωρώ όλο το σύνολο πολύ βασικό. Δεν λάμπει και καθόλου για Μύκονο, είναι σαν να πηγαίνει για καφέ εδώ στο κέντρο. Για τα δικά μου δεδομένα και κριτήρια πρέπει να είσαι λίγο πιο κομψή. Το outfit ήταν για μια άλλη παραλία, όχι για τη συγκεκριμένη. Και γενικότερα όπως σε βλέπω έτσι δεν θα καταλάβει να πας στη Μύκονο και ειδικά στην Ψαρού. Έχουμε κάποιους κανόνες, τους κάνουμε όπως είναι. Δηλαδή θέλεις να μου δεν πεις... Δεν θέλω να το συζητήσω άλλο, απλά άδικα. Είσαι αγενής και από τη στιγμή που κάνεις μία κριτική και ξεκινάς με την παράθεση, καλό είναι να ακούς και τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Προσπαθείς να δικαιολογηθείς ενώ δεν υπάρχει τρόπος. Εκεί ήταν που ξεκίνησα εγώ να νιώθω άσχημα με τον εαυτό μου και ότι έκανα λάθος επιλογές. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για την τελευταία εβδομάδα της 8η σεζόν είναι η... Δευτέρα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Εντυπωσιακή, σε beach party στην Ψαρού. Πρώτη στον αγώνα του shopping βγήκε η 19χρονη Τόνια. Και όπως τα παίρνω τις στροφές, όπα, είναι και τρελέγκας, αλλά είμαι και εγώ τρελέγκο. Έκανε τις αγορές της στην Κηφισιά, η τύχη ήταν με το μέρος της στο παιχνίδι του φακέλου αφού ρίσκαρε και κέρδισε 30 ευρώ για τις αγορές της, πρόλαβε τα ψώνια της αλλά όχι το κομμωτήριο και περπάτησε με μπρίο στην πασαρέλα, κρίθηκε... Δεν μου άρεσαν τα σκουλαρίκια και η τσάντα, πιστεύω ότι θα μπορούσε να τα πάει και πολύ καλύτερα. Και βαθμολογήθηκε με 6 στα 10. Χθες Τρίτη, η 42χρονη Μαρία έκανε τα ψώνια της στη Γλυφάδα. Με στα μπέλη στη σταφίδα, με κάψες όταν σε είδα. Στο παιχνίδι του φακέλου δεν ρίσκαρε και έτσι δεν έχασε 35 ευρώ. Πάλι καλά που δεν τον άνοιξα. Δεν πρόλαβε το κομμωτήρι, όμως βγήκε με αέρα στην πασαρέλα, κρίθηκε... Είχε αρκετές ελλείψεις και ήθελα πιο πολύ λάμψη για Ψαρού. Και βαθμολογήθηκε με 3,5 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Νέλης. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Γεια σας. Η Χάρη της Χαλκιδέας έφτασε και στην Αθήνα. Ναι. Οπότε πάμε να δούμε τι ρούχα έφερα εγώ. Α. Γεια σου, Νέλη Χαλκιδέα μας. Πάμε γρήγορα. Η Νέλη έχει μεγάλη αδυναμία στο μακιγιάζ και όνειρό της είναι να γίνει make-up artist. Έχει σχέση εδώ και 2 χρόνια και το στυλ της είναι απλό και λιτό. Της αρέσουν πολύ τα τζιν και η μαμά της από μικρή ήθελε να την κάνει μοντέλο. Θα ξεκινήσω με το φόρεμα. Με το οποίο το φόρεσα σε γάμο και το οποίο έμοιαζα σαν πριγκίψα. Η αλήθεια είναι πως εγώ δεν θα το φορούσα σε γάμο, το θεωρώ λίγο απλό. Αλλά εντάξει, είσαι ακόμα αρκετά μικρή και έχεις να πας σε πολλούς γάμους, οπότε θα μάθεις. Γενικά είναι κοντό, πράγμα που εμένα μου αρέσουν τα κοντά και τα λατρεύω. Μπράβο. Γιατί είμαι και πιπίνι εδώ πέρα εγώ. Τι είσαι? Τυρινίνι. Πιπίνι. Και παρόλο που ήταν Αύγουστος ο γάμος, εμένα μια χαρά με βόλεψε το μανίκι του, γιατί είναι το ύφασμα που δεν σκάζει.
Ωραίο φόρεμα είναι αυτό, πολύ χαριτωμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σιέλ χρώμα. Είναι ότι πρέπει για γάμο, για βάφτιση. Φανταστικό, θα λάμπετε, θα ξεχωρίζετε. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει έξω τους ώμους, ωραία μανικάκια, λίγο βολάνο στο κάτω μέρος. Το βρίσκω πολύ κοριτσίστικο και διακριτικό. Δεν είναι ένα φόρεμα εντυπωσιακό για να πας εκεί και να είσαι η πιο καλυμμένη και εντυπωσιακή καλεσμένη. Όμως εντάξει, μια χαρά είσαι, είσαι και μικρούλα. Εμένα οι φίλοι μου, κολλητοί μου, αγόρι μου και άλλη μια κοπέλα που κάνουμε παρέα, με παρουσιάζουν στην Άριελ. Τα χρώματα της Άριελ είναι μοβ, λιλά και γαλάζιο. Οπότε έχω το μαλλί, έχω το μάτι. Της Άριελ. Το μόνο που μου λείπει είναι ένα φόρεμα γκέρλ. Οπότε το πήρα, το έβαλα και έμοιαζα με την Άριελ σε μίνι έκδοση. Γιατί είμαι και λίγο κοντή.